Φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει πίσω. Εδώ μυρίζουν και οι πατάτες, είναι απίθανες. Θα τις δείτε καθώς ψήνονται τώρα και θα τρελαθείτε. Θα σας δείξω και πώς φτιάχνουμε τα λουκούμια. Ο γύρος ψήνεται και μέσα στο φούρνο. Πολύ ωραία. Τρελαίνομαι. Θα βάλουμε τα γάντια μας για να συνεχίσουμε με τα λουκούμια. Και αν δείτε στις πατάτες, το φύλλο έχει ψηθεί, φαίνεται ότι ξεκίνησαν να γίνουν τραγανές. Είναι μια πολύ ωραία μέθοδος σε κρύο λάδι και μετά θα τις αφήσουμε εδώ να ψηθούν. Δεν βιαζόμαστε και ο λόγος είναι, εάν ήταν σε ζεστό λάδι, εξωτερικά θα ψήνοντα και εσωτερικά θα περιμέναμε να ψηθούν. Και βγαίνουν και πολύ ωραίες, ειλικρινά σας λέω, απίθανες. Τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το μείγμα για να βάλουμε στο μίξερ. Θα βγάλουμε τον κάτω για να με βοηθήσει. Θα ρίχνω μέσα το μείγμα. Χρειάζεται να χτυπηθεί λίγο αυτό το μείγμα μέσα στο μίξερ. Ρίχνω μέσα. Αν δείτε, έχει τραβήξει το περισσότερο. Επειδή θα με ρωτήσετε και είμαι σίγουρος, θα σας το πω και εδώ, δεν μπορείτε να το κάνετε από την προηγούμενη, γιατί θα πρέπει να φτιάξετε αυτό το μείγμα εκείνη την ημέρα, απλώς με αυτή τη συνταγή που δείχνω εγώ. Γιατί ήθελα να σας δείξω μια συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε την ίδια μέρα. Προσπαθώ πάντα να φτιάχνουμε συνταγές που μην τα αφήσετε μια μέρα για να τραβήξει και μετά, γιατί μετά θα σας δυσκολέψω, είμαι σίγουρος. Υπάρχουν και συνταγές που μπορείτε να φτιάξετε με την προηγούμενη, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτιάξει την ίδια μέρα. Βάζουμε την καρδία σε αργή ταχύτητα και τώρα είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Θα χτυπηθεί το μείγμα και θα σας δείξω έναν τρόπο ότι εάν δεν πλάθετε στα χέρια αυτό το μείγμα, θα προσθέσετε λίγο μέσα βούτυρο ή γάλα ή νερό. Να το δούμε το μείγμα μας, να δούμε αν μπορούμε και είναι μια χαρά. Μπορούμε να πλάσουμε. Θα φέρουμε το μείγμα εδώ για να βλέπετε. Θα πάρουμε το ταψί μας που θα ψήσουμε. Θα βάλουμε και μια λαδόκολλα. Θα βάλουμε στη βάση τη λαδόκολλα. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά από τις πατάτες για να γίνουν τραγανές τώρα. Χρειάζονται λίγο χρόνο τώρα για να ξεκινήσουν να ψήνονται και καλύτερα. Θα γυρίσουμε και τις πατάτες. Κοιτάξτε τι ωραίες πατάτες. Φυσικά, αν δεν σας αρέσουν οι αντινακτές και σας αρέσουν μόνο έτσι, κανένα πρόβλημα, να τις φτιάξετε και να τις αφήσετε να τελειώσουν. Είναι αγαπημένες μου πατάτες αυτές, είναι έτσι παραδοσιακές, είναι και εύκολες να γίνουν, μικρές πατάτες που οι μικρές είναι και γλυκές, θα τις αφήσετε να ψηθούν. Έχουμε μια πολύ ωραία, την καλύτερη ποικιλία στον κόσμο, να με ρωτήσετε εμένα, πατάτα στην Κύπρο. Άρα τιμήστε τες, φτιάξτε αυτές τις πατάτες και είναι πολύ ωραίες. Τώρα θα πάρουμε το μείγμα να το δείξουμε λίγο και αν έχετε ζυγαριά στο σπίτι, κοιτάξτε πόσο μαλακό μείγμα. Αν έχετε ζυγαριά στο σπίτι, θα τις μετρήσετε την κάθε μπαλίτσα 80 γραμμάρια. 80 γραμμάρια είναι αρκετό. Και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε εδώ το μείγμα. Θα πιέσουμε την παλάμη μας. Κοιτάξτε, πολύ προσεκτικά. Θα πιέσουμε την παλάμη μας να ανοίξει. Έτσι, πολύ ωραία. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε έτσι λίγο από το μείγμα μέσα στο κέντρο. Και τώρα θα κλείσουμε προσεκτικά, έτσι ωραία, πιέζοντας στο κέντρο τη γέμιση. Πιέζοντας έτσι ωραία και θα κάνουμε την μπάλα προσπαθώντας να ψήσουμε αυτό το μείγμα ωραία από μέσα. Και τώρα ζυμώνουμε. Σίγουρα στο σπίτι που θα είστε και δεν θα φορείτε γάντια, θα είναι πολύ πιο εύκολο για σας. Και έχουμε έναν ωραίο, μια ωραία μπάλα γεμιστή με το μείγμα. Τώρα όταν θα βάλετε την μπάλα, θα την πιέσετε λίγο, έτσι, πολύ ωραία. Παίρνουμε το μείγμα μας
όπως έχω πει, 80 γραμμάρια είναι αρκετό. Και τώρα είναι και λίγο ζεστό το δικό μου. Εσείς στο σπίτι, άστε το λίγο να κρυώσει καλύτερα. Θα είναι και καλύτερο όταν θα πλάθετε. Βάζουμε λίγο στο κέντρο από το μείγμα. Και όπως να πω και κάτι άλλο, εγώ έχω βάλει μείγμα από αμύγδαλα. Μπορείτε να βάλετε μόνο αμύγδαλα εσείς ή μόνο χαλεπιανό. Εξαρτάται τι σας αρέσει. Μένα μου αρέσει και το μείγμα, μου αρέσουν και τα χαλεπιανά πολύ ωραία. Και αν είναι η διαφορά τους αυτό από τα έτοιμα. Γιατί να τα φτιάξετε, θα σας πω και το λόγο, γιατί να τα φτιάξετε αυτά και να μην κοράσετε έτοιμα. Αυτά είναι καθαρός βούτυρος, καθαρό γάλα, καθαρός ξηρός καρπός, σπιτικά, ωραία. Τίποτα άλλο δεν θα πω, γιατί νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ με τα έτοιμα. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ό,τι θέλουν στη θέση από βούτυρο. Μπορεί να βάλουν μαργαρίνη, μπορεί να βάλουν οτιδήποτε από λίπος, ενώ ο βούτυρος θα τα κάνει πιο ωραία. Και τι πιο ωραίο, να έχετε έτοιμα λουκούμια στο σπίτι σας με έναν καφεδάκι και να φάτε. Να πάρετε σε κέρασμα αυτόν το ωραίο, το σπιτικό, το παραδοσιακό, κυπριακό λουκούμι του γάμου. Τώρα πιέζουμε και είναι πολύ ωραία. Φαίνονται πολύ ωραία, μαλακά. Θα φτιάξω ακόμη ένα. Ήδη έχω στο φούρνο και ψήνονται. Πώς ψήνουμε αυτά τα λουκούμια? Προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Πιέζουμε έτσι ξανά. Έχουμε στο κέντρο το μείγμα μας, όπως έχω πει, έτσι με το αθόνερο ή ροδόσταγμα μπορείτε να βάλετε και με τη ζάχαρη και με τους ξηρούς καρπούς, το τέλειο αποτέλεσμα. Κλείνουμε προσεκτικά και πιέζουμε. Προσπαθούμε να βάλουμε όλο το μείγμα στο κέντρο πιέζοντας συνεχώς. Προσπαθούμε να κάνουμε μια μπάλα. Και έχουμε πολύ ωραία 4 απίθανα λουκούμια του γάμου. Με αυτό το μείγμα μπορείτε να φτιάξετε τουλάχιστον 20 λουκούμια. Πολύ ωραία και πολύ απίθανα. Να δούμε λίγο τις πατάτες μας πώς έχουν γίνει. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Απίθανο. Πανεύκολες πατάτες, ο πιο εύκολος τρόπος για να φτιάξετε αυτές τις ωραίες πατάτες. Και όπως έχω πει, μπορείτε να μην τις κάνετε κρασάτες, να τους βάλετε μέσα τον κόλιαντρο και το κόκκινο το κρασί, γιατί πολλούς δεν αρέσει. Και να τελειώσετε μόνο με αλάτι και λίγη ρίγανη. Τώρα, αυτά όπως έχω πει, επειδή έχω έτοιμα, μπορείτε και εσείς στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά αναλόγως στο φούρνο. Όταν βγουν τώρα, θα βγάλω και τα δικά μου από το φούρνο για να τα δείτε. Να δούμε αυτά που έχω φτιάξει προηγουμένως. Και τι θα κάνουμε? Θα πητήσουμε από πάνω αθόνερο, έτσι να τραβήξουν. Και τώρα, όπως είναι ζεστά, θα βάλουμε και ζάχαρη νάχνη. Καθώς είναι ζεστά, θα βοηθήσουμε τα λουκούμια να τραβήξουν και να κολλήσει ζάχαρη νάχνη από πάνω. Φυσικά, για όσους παντρεύονται, ετοιμάστε το πακέτο για να τα βάλουμε μέσα. Και θα στα γεράσω εγώ. Απίθανα. Τώρα, να τα βάλουμε και σε ένα πιάτο. Έτσι ωραία. Πάρουμε μια ωραία σπάτουλα. Κοιτάξτε, απίθανα, πανέμορφα λουκούμια.
Μυρίζουν και πολύ ωραία γιατί έχουμε βάλει αθόνερο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τα λουκούμια μας είναι έτοιμα, θα τα βάλω εδώ πίσω και θα συνεχίσω με το να φτιάξουμε τις ωραίες πατάτες. Θα βγάλουμε τις πατάτες. Κοιτάξτε, απίθανες, τραγανές πατάτες. Αφαιρούμε έτσι τις πατάτες από μέσα. Έχω ψηθεί, είμαι σίγουρος. Θα δείξουμε και λίγο με το μαχαίρι πώς καταλάβουμε μια πατάτα όταν ψήνεται. Βγαίνει από το... Επειδή είναι τραγανή τώρα και δεν με αφήνει, αλλά είναι πολύ μαλακές, καταλαβαίνω όταν βάζω το μαχαίρι. Και τι θα κάνουμε. Θα πετάξουμε το λάδι. Αφήσουμε πολύ λίγο μέσα στο τηγάνι και θα βάλουμε μέσα πίσω τις πατάτες, έτσι, από μέσα. Θα ρίξουμε κρασί. Κρασί κόκκινο, έτσι έντονο, πολύ ωραίο. Κολιάντρο. Βάρτε κολιάντρο, έτσι να αρωματιστού. Αλάτι, λίγο αλάτι. Βάρτε πιπέρι και αλάτι, περισσότερο αλάτι φυσικά. Και τώρα, κάντε αυτή την κίνηση να πάει παντού το κρασί μαζί με το λάδι, έτσι να αρωματιστού και να γίνουν έτσι αρωματισμένες με το κόκκινο κρασί και με τον κόλιανδρο. Το λάδι είναι το ελάχιστο που έχουμε μέσα στο τηγάνι μας, θα μας βοηθήσει για να δέσει μαζί με το κρασί. Και έχουμε απίθανες, πανέμορφες, αντιναχτές πατάτες. Μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, απίθανη συνταγή. Είμαι σίγουρος ότι όσοι φτιάξετε θα με θυμάστε για πολύ καιρό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Να βγάλουμε και το γύρο. Κοιτάξτε τι ωραίο γύρο έχουμε φτιάξει. Όπως έχω πει, τον έχουμε εντυλίξει, τον έχουμε ψήσει εσωτερικά και μετά το έχω ανοίξει από την ασημόκολλα, τον έχω βάλει σε μια καινούργια χαρτί και τώρα έχουμε απίθανο και πολύ ωραίο ζουμερό γύρο. Αφαιρέσω έτσι λίγο, βάλουμε για να κόψουμε το γύρο και θα κόψουμε, κοιτάξτε. Θα κόψουμε έτσι. Κοιτάξτε πώς είναι από μέσα. Απίθανος. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε κι εσείς να φτιάξετε αυτόν τον γύρο. Δεν θέλω να ακούσω ότι είναι δύσκολος. Σίγουρα να μην βάλετε το ξύλο μέσα. Να προσέχετε λίγο. Μπορείτε να αφαιρέσετε. Είναι απίθανος. Ζουμερός. Πολύ ωραίος. Τρελαίνομαι για αυτόν τον γύρο γιατί μπορείτε κι εσείς τώρα να φτιάχνετε γύρω στο σπίτι. Γύρω όπως αυτόν που αγοράζεται στην αγορά και ξέρετε ότι είναι πολύ ωραίος. Τώρα, στο τηγάνι, οι πατάτες οι αντιναχτές εδώ μου έδωσαν τώρα το άρωμα, ειλικρά σας λέω, απίθανη συνταγή. Πάρα πολύ ωραία συνταγή. Έχω φέρει μικρές ελληνικές πιτούλες. Θα βάλω έτσι 3 στη βάση. Θα αρχίσω να στείνω το πιάτο μου μέχρι να ψηθούν οι ελληνικές οι πίτσες. Κοιτάξτε, πατάτες. Θα τελειώσει η εκπομπή και θα αρχίσουμε να τρώμε εδώ, παιδιά. Να είστε έτοιμοι γιατί είναι απίθανη συνταγή σήμερα και είμαι σίγουρος ότι και όσοι μας βλέπουν στο σπίτι θα ξεκινήσουν παραγγελίες, θα λένε στις γυναίκες τους ξεκινά, γράφει αυτή τη συνταγή γιατί αύριο θέλω να φάω γύρω. Τώρα, και πατάτες αντιναχτές. Βάζουμε κόλιανδρο από πάνω.
Έτσι. Και θα δείξουμε και μέχρι να ψηθούν οι πιτούλες και τον dip με το σουμάκι και με την ταχίνη. Γιαούρτι στραγγιστό, σουμάκι και ταχίνη. Έχω φέρει μια ταχίνη πάστα. Θα σας πω λίγο για να ξέρετε. Όταν ανοίγουμε μια ταχίνη, από πάνω είναι το λάδι. Αυτό ήθελα να σας το δείξω για να μάθετε. Για να βγει ωραία η συνταγή σας όταν φτιάχνετε deep ταχύνηση ή οτιδήποτε, πρέπει να το ανακατέψετε αυτό. Πολύ σημαντικό, γιατί από πάνω πηγαίνει το λάδι και πολλές φορές βγαίνει πολύ αραιή η συνταγή σας. Άρα πάντα πρέπει να το ανακατέψετε, πολύ σημαντικό. Από κάτω είναι η βάση και από πάνω πηγαίνει το λάδι, γιατί κάθεται για λίγο εκεί στην αγορά και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Τώρα, ίση ποσότητα γιαούρτι με ταχίνι θα βάλω στο σουμάκι και θα το ανακατέψουμε. Είναι πολύ ωραία συνταγή αυτή, θα σας αρέσει. Θα κατέβουμε έτσι ωραία. Να δούμε και τις πιτούλες μας. Πολύ ωραίες, έχουν ψηθεί. Αυτόν τον dip είναι απίθανο για αυτήν τη συνταγή. Μην το φοβάστε, γιατί έχω βάλει πάστα ταχίνης. Το γιαούρτι έχει και την οξύτητα από το... που έχει οξύτητα το γιαούρτι βασικά και θα μου δώσει ένα πολύ ωραίο dipάκι συνοδευτικό για αυτόν τον γύρο. Να κατέβω. Τώρα, τι θα κάνω. Θα πάρω ένα μπολάκι. Θα βάλω αυτόν το ωραίο dip μέσα. Κοιτάξτε, πολύ εύκολο και πολύ γρήγορο. Γιαούρτι, στραγγιστό, ταχίνι, πάστα και σουμάκι. Και από πάνω θα διακοσμήσω με λίγο σουμάκι. Θα το βάλω εδώ. Έτσι. Και τον dip μας είναι έτοιμο. Τώρα θα σβήσω τη φωτιά και τι θα κάνω. Θα βάλω τις πίτσες μου εδώ στη βάση και από πάνω θα πάρω το γύρο που έχω κόψει. Θα βάλω έτσι από πάνω. Απίθανο, πολύ ωραίο, γευστικό, αρωματικός, σπιτικός γύρος. Από χοιρινό. Και φυσικά μπορείτε να το φτιάξετε και με κοτόπουλο, αλλά σας έχω δείξει μία άλλη συνταγή που μπορείτε να δείτε στο Food News. Έχω φτιάξει την προηγούμενη σεζόν που είναι πολύ ωραία και είμαι σίγουρος θα σας αρέσει και αυτή. Θα συνοδεύσουμε με ένα λεμονάκι. Έτσι από πάνω. Και έχουμε το τέλειο φαγητό για σήμερα, για εσάς που είστε τυχεροί που παρακολουθείτε την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο φαγητό και ένα πολύ ωραίο γλυκό. Έχουμε φτιάξει πολύ ωραία σπιτικό γύρο χοιρινών. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή, σας έχω δείξει και έναν απίθανο τρόπο. Είναι απίθανη συνταγή και ειδικά σας λέω, ειλικρινά σας λέω, πρέπει να τη δοκιμάσετε. Θα δοκιμάσω λίγο το χοιρινό, το γύρο να δω. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Οι πατάτες φαίνονται πολύ ωραίες. Φανταστείτε να βάζετε να τρώτε αυτή την πατάτα μαζί με τον τυπάκι, με το γύρο, με το ταχίνι και με το γιαούρτι. Είναι πολύ ωραίο. Ζουμερός, μαλακός, τρελαίνω για αυτήν την συνταγή. Όπως επίσης τα λουκούμια, που θα κόψω ένα λουκούμι να το δείτε από μέσα πώς είναι. Κοιτάξτε τι ωραίο αποτέλεσμα. Ας δείξω από μέσα τι ωραίο αποτέλεσμα. Ζουμερό, ζουμερό. Πάρα πολύ ωραίο. Λυπάμαι γιατί δεν έκανα στο γάμο με αυτά τα λουκούμια. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο. Τρελαίνομαι. Φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε φτιάξει λουκούμια του γάμου.
πρέπει να τα φτιάξετε πανεύκολη συνταγή. Όλες οι συνταγές μου βρίσκονται στο Food News CY στο Facebook, στο Savas_Chef στο Instagram και στην προσωπική μου στο σελίδα Food News CY. Τώρα μπορείτε να δείτε και όλες τις συνταγές μου στο YouTube channel Ταξίδι Γεύσεων Food News CY. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα.